έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό. Στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, η ομάδα του Πας Γιάννενα που ιτήθηκε την Κυριακή με διαφορά ενός πόντου 69-70 από τις Εσπερίδες Καλλιθέας. Μια αναμέτρηση που είχε συγκλονιστικό φινάλε, αφού η διαφορά των 14 πόντων για τις φιλοξενούμενες στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου εξανεμίστηκε χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας του ΠΑΣ στην τελευταία περίοδο. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία φάση του αγώνα, με την Σαριγιαννίδου να ευστοχεί σε σουτ 3 πόντων και να ισοφαρίζει. Όμως οι διαιτητές έδειξαν ότι πατούσε τη γραμμή των 6 μέτρων και 75 εκατοστών και έτσι το καλάθι μέτρησε για 2 πόντους. Οι Εσπερίδες πήραν έτσι το ροζ φύλλο, με την ομάδα του ΠΑΣ να μένει με την πικρή γεύση της ήττας στο φινάλε του πρωταθλήματος. Είναι πάσα της Σαριγιαννίδου για 3, η αρχηγός του ΠΑΣ. Εύστοχη, σπουδαίο παιχνίδι της Σαριγιαννίδου. 70-67 στους 12 εντύνες Σαριγιαννίδου που έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτς. 12,7 για το φινάλε. Η Κασάπογλου θα επαναφέρει για την Μπάραμαν. Κλέβει ο ΠΑΣ, βγήκε άμυνα, η Μαρίνη στον συνδυασμό για την Κούπερ. Θέλει τρίποντο η Κούπερ, θα δώσει για τη Σαριγιαννίδου για 3 από την κορυφή. Έχει τη Σαριγιαννίδου. Για 2 όμως έχουν δείξει οι διαιτητές. Έχουν δείξει ότι πατούσε γραμμή την Σαριγιαννίδου. Ο ΠΑΣ δεν κατάφερε να κλείσει με νίκη τη φετινή χρονιά, που με διαφορετικούς στόχους και όνειρα ξεκίνησε και διαφορετικά ολοκληρώθηκε. Με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί και τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει η ομάδα στο περσινό πρωτάθλημα, αλλά και το καλοκαίρι, η χρονιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Από την άλλη, ήταν μια περίεργη σεζόν σε πολλά επίπεδα, κυρίως λόγω της πανδημίας που ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα την ομάδα, ενώ και το τέλος της συνεργασίας με τον Νίκο Δουβίτσα στο τελευταίο 1 τρίτο της χρονιάς έπαιξε και αυτή το ρόλο της. Ο απολογισμός βέβαια θα πρέπει να γίνει από τη διοίκηση, που οφείλει να κινηθεί με σχεδιασμό και μεθοδικότητα για την επόμενη σεζόν, που εκτός απρόοπτου αναμένεται ακόμη πιο ανταγωνιστική από τη φετινή, με την επαναφορά και του υποβιβασμού για τις δύο τελευταίες ομάδες ή μόνο για την τελευταία του βαθμολογικού πίνακα.